Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεντεύξη. Έχουμε κοντά μας το Μίλτο τον Πασχαλίδη. Μίλτο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ φέτος μαζί μας. Το μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα στις Βρυξέλλες. Θέλω να μας πεις αν είναι το πρώτο ταξίδι μουσικό στο κέντρο της Ευρώπης και αν έχει κάποια σημειολογία το ότι είσαι στις Βρυξέλλες σήμερα μαζί μας. Και εγώ χαρά έχω που είμαι εδώ και είναι και λίγο ιδιότυπο να παίζει κανείς δίπλα από το κέντρο των αποφάσεων. Δεν ξέρω αν μας ακούνε δίπλα, γιατί μερικές φορές η απόσταση μπορεί να είναι κοντά με τα πόδια, αλλά αυτό που λέμε εμείς δεν ξέρω αν ακούγεται εύκολα, έστω και αν είναι δίπλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι ούτε στις Βρυξέλλες για να τραγουδήσω, ούτε στο κέντρο της Ευρώπης. Την τελευταία δεκαετία, αραιά μεν, αλλά συχνά στο κέντρο της Ευρώπης τουλάχιστον έρχομαι και τραγουδώ. Εδώ με έφερε ο Λαβρέντης στην πραγματικότητα, δηλαδή αποκεκτημένη ταχύτητα της συνεργασίας των δύο τελευταίων χρόνων και του είμαι ευγνώμων, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ασφαλώς υπάρχει μια σημειολογία. Έχει ενδιαφέρον ότι εμείς προσπαθούμε να αρθρώσουμε ένα λόγο ο οποίος ή να πείσουμε κάποια αυτιά ότι η συνταγή που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σημειολογικά ξεκινάει από τις Βρυξέλλες, αν και στην πραγματικότητα από τη Γερμανία, δεν έχει τα αποτελέσματα ούτε καν σε οικονομικό επίπεδο που θα προσδοκούσε κανείς. Η Ελλάδα δεν είναι αυτός ο αφελής μύθος του Τζίτζικα του Νότου, ο οποίος είναι τεμπέλης και ξεκουράζεται όλο τον χρόνο και τρώει τα λεφτά του Βορρά, του Μέρμιγκα. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος όπου οι άνθρωποι εργάζονται σκληρά, υποφέρουν τα τρία τελευταία χρόνια με τα μνημόνια και αν μπορούμε η φωνή μας να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται και η φωνή της Ελλάδας να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στα αυτιά εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις, τόσο το καλύτερο για μας και για τους συμπατριώτες μας. Ο Λαβρέντης μας είπε ότι όντως πριν από ένα χρόνο ήταν εδώ με άλλη παρέα, τώρα μίλησε για φίλους, ότι είσαστε όλοι μαζί. Θέλω να μου πεις για εσένα την τελευταία χρονιά, αν έχεις δει κάποια αλλαγή στην Ελλάδα και αν πιστεύεις ότι ο κόσμος που θα μπει με πολύ αγάπη να σας ακούσει σήμερα, ξέρει τι πραγματικά γίνεται στη χώρα μας. Δεν το ξέρω αν ξέρει, αν και στην πραγματικότητα ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Δηλαδή νομίζω ότι και από το ίντερνετ, ας πούμε, η επαφή πια με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ πιο εύκολη από ό,τι θα ήταν πριν από 20 χρόνια. Νομίζω ο κόσμος έχει μια προσλαμβάνουσα, αλλά ενώ ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, δεν ζούμε στην εποχή της είδησης. Δηλαδή πολύ συχνά η υπερπληροφόρηση είναι σε βάρος του τι πραγματικά συμβαίνει σε έναν τόπο. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι, κυρίως οι Έλληνες που θα έρθουν να μας δουν, οι Έλληνες μάλλον θα ξέρουν, δεν ξέρω οι Βέλγοι αν ξέρουν. Και δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι και το κέντρο του κόσμου. Δηλαδή στην Ελλάδα μπορεί να αισθανόμαστε ότι όλη η Ευρώπη μιλάει για μας, αλλά δεν είναι αλήθεια. Θέλω να πω, εμείς έχουμε το πρόβλημά μας, το οποίο δεν είναι βέβαια τοπικιστικό, δεν είναι ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό από τη στιγμή που μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Έχω ένα αίσθημα ότι θα πάνε καλύτερα όχι επειδή η πολιτική που εφαρμόζεται βοηθάει, αλλά γιατί δεν μπορούν να πάνε χειρότερα. Αν πάνε χειρότερα, τότε θα έχουμε τεράστιες κοινωνικές εκρήξεις στη χώρα. Αισθάνομαι ότι θα πάνε ελαφρώς καλύτερα, αλλά σου λέω θα πάνε καλύτερα μόνο γιατί δεν γίνεται να πάνε χειρότερα. Και ας κλείσουμε λοιπόν με αυτό που εσύ θεωρείς ελπίδα, αν θα μπορούσαμε να ποντάρουμε σε κάτι, τι θα ήταν σε αυτό σαν έθνος, σαν κράτος, σαν Ελλάδα. Νομίζω θα μπορούσαμε να ποντάρουμε πάρα πολύ εύκολα στον πολιτισμό. Νομίζω ο πολιτισμός είναι ένα κομμάτι της Ελλάδας το οποίο δεν εξάγεται όσο πρέπει. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Και αυτά καλά είναι, θέλω να πω. Και πολύ όμορφα και είμαστε σε μια ευλογημένη χώρα που ο ήλιος λάμπει 11,5 μήνες το χρόνο. Αλλά μπορούμε θαυμάσια να ποντάρουμε σε σπουδαία τραγούδια, σε σπουδαίους δημιουργούς, σε σπουδαία εικαστικά δρόμενα, σε σπουδαία θεατρικά δρόμενα. Η Ελλάδα μπορεί να ποντάρει σίγουρα στον πολιτισμό της. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου. Καλή συνέχεια σε ό,τι αγώνα δίνετε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή αντάμωση.